Συγκίνηση προκαλεί η τρυφερή αλλά γεμάτη προκλήσεις ιστορία μιας 55χρονης γυναίκας η οποία έφερε στον κόσμο τον εγγονό της με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας. Η 30χρονη μητέρα γεννήθηκε με ένα σπάνιο σύνδρομο το οποίο επηρεάζει το αναπαραγωγικό σύστημα και έτσι η 55χρονη αποφάσισε να φέρει στη ζωή το παιδί της κόρης της, ένα υγιέστατο μωράκι 3,5 κιλών. Στο βίντεο που ακολουθεί, ο γυναικολόγος μευτήρας Αλέξανδρος Ζερβάκης περιγράφει πώς εξελίχθηκε αυτό το μοναδικό ταξίδι. Αυτή είναι μια ιστορία άδολης αγάπης με πολλές δυσκολίες, ατέρμονη θέληση και ευτυχές τέλος. Ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής χάρισε μια 55χρονη κριτικιά στην κόρη της, η οποία ως παρένθετη μητέρα έφερε στον κόσμο τον εγγονό της. Μετά τη σπουδαία ιατρική αποστολή που πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στο Ηράκλειο και προϋπέθεται κόπο και υπομονή, ήρθε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι 3,5 κιλών. Ένα αγοράκι, γεννήθηκε σχεδόν 37 εβδομάδων 3,5 κιλά, τελειόμηνο. Δηλαδή το καλό ήταν ότι η γιαγιά η οποία κυοφορούσε κατάφερε υπό στενή παρακολούθηση να φτάσει πάρα πολύ μακριά και να πάνε όλα ιδανικά, με αποτέλεσμα να γεννηθεί ένα έτοιμο μωράκι το οποίο δεν είχε περαιτέρω ανάγκες. Η απόκτηση παιδιού για την 30χρονη μητέρα ήταν μια δύσκολη περιπέτεια. Η ίδια γεννήθηκε με ένα σπάνιο σύνδρομο το οποίο καταγράφεται 2 με 3 φορές ετησίως στην Ελλάδα και επηρεάζει το αναπαραγωγικό σύστημα. Η ιατρική αυτή διαδικασία ήταν ουσιαστικά μια επιθυμία μιας κοπέλας με τη μητέρα της, στην οποία διαδικασία η κοπέλα γεννήθηκε με ένα πρόβλημα συγγενές, δηλαδή γεννήθηκε με απουσία μήτρας ουσιαστικά, ενώ υπήρχαν οι οθήκες. Και ο στόχος ήταν όταν ήθελε να φτιάξει την οικογένειά της να υπάρξει μια βοήθεια και να το καταφέρει αυτό. Προηγήθηκε μια διετή προετοιμασία με επεμβάσεις, εξετάσεις, επιτροπές για εγκρίσεις από την Εθνική Αρχή Υπογονιμότητας, ενώ δεν έλειψαν και οι απογοητεύσεις. Όπως εξηγεί ο γυναικολόγος μευτήρας της παρένθετης γιαγιάς Αλέξανδρος Ζερβάκης, και το αυστηρό νομικό πλαίσιο πίεζε ασφυκτικά. Εν τέλει, οι προσπάθειες καρποφόρησαν. Μπήκαμε σε μια διαδικασία να πάρουμε τα οάρια από τη γυναίκα, να τα ενώσουμε με τον σύντροφό της, να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις που είναι κατάλληλες στη μητέρα της ώστε να κυοφορήσει, να πάρουμε όλες τις άδειες και όλα τα απαραίτητα νομικά χαρτιά και πλαίσια που χρειάζεται για να γίνει αυτή η διαδικασία και να τοποθετήσουμε μετά τα έμβρια στη μητέρα της κοπέλας της η οποία ήθελε το παιδάκι. Η μητέρα επίσης ήθελε μια διαδικασία σημαντική να γίνει για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να την κάνουμε να μπορέσει να κυοφορήσει, καθότι ήταν στην εμμηνόπαυση ήδη. Ο νόμος λέει ότι μέχρι τα 54 μπορεί να κυοφορήσει, μπορεί να μπει σε μια τέτοια διαδικασία η γυναίκα, οπότε είχαμε κάποιους ελάχιστους μήνες στο τέλος όταν έγινε και η επιτυχής εμβριομεταφορά. 30 χρόνια περίμενα και φοβόμουν αυτή τη στιγμή. Η συγκινητική ιστορία της οικογένειας ανέσυρε από τη μνήμη γιατρών και δικηγόρων την πρώτη περίπτωση παρένθετης μητρότητας στο Ηράκλειο το 2002, όταν μια αδερφή δόρισε τη μήτρα της συναδερφή της και έφερε στη ζωή τις δίδυμες ανιψιές της.